Η 8η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα των Ρωμά, καθώς αποτελεί την επέτειο της διεξαγωγής του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Ρωμά, που έγινε στο Λονδίνο από τις 7 έως τις 12 Απριλίου του 1971. Η ημέρα γιορτάζεται από τους Ρωμά ανά τον κόσμο με παρελάσεις, πορείες και συγκεντρώσεις σε τουλάχιστον 150 πόλεις και παρότι αποτελεί ένα φόρο τιμής στο πρώτο συνέδριο των Ρωμά που έγινε στο Λονδίνο, είναι ταυτόχρονα και μία αφορμή για την διεξαγωγή εκδηλώσεων που έχουν στόχο τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Ρωμά σε όλο τον κόσμο. Μία τέτοια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης το πρωί της Τρίτης, παρουσία επισήμων και πλήθους κόσμου, με τους μαθητές να κλέβουν την παράσταση και να αναδεικνύουν μέσα από τη μουσική και την απαγγελία το μήνυμα της ημέρας. Έτσι τα συμφώνησαν και τους σκοτωθήκαν. Όταν τους βρήκαν οι γονείς τους, βρήκαν ένα χαρτί που έλεγε: «Θέλουμε να μας άψετε μαζί». Οι γονείς τους κατάλαβαν ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν καλό. Και δηλαδή τους άψανε μαζί. Μετά 4 μέρες πέθανε και ο γέρος. Το θάψαν λίγο πιο πέρα από τα παιδιά. Ήταν πολύ κακός και δεν ήθελε αυτά τα παιδιά να είναι μαζί ούτε στον άλλο κόσμο. Έτσι έγινε ένα μεγάλο αγκάτι και χώρισαν το τάφο τους. Δεν άφηναν να είναι ούτε στον άλλο κόσμο μαζί όπως το ήθελαν. Από εκεί βγήκε η κουβέντα που λέμε μαύρο αγκάτι για τον κακό άνθρωπο. Θα ήθελα να συγχαρώ το Σύλλογο των Καθηγητών, τη Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας των Ρωμά που ήταν η χθεσινή ημέρα, θέλοντας να δώσει παγκοσμίως ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού. Ότι όλοι οι άνθρωποι, η Εκκλησία διδάσκει και πιστεύει ότι είναι παιδιά του ενός Θεού. Είτε φέρουν το λευκό, το μαύρο, το κίτρινο χρώμα. Θα πρέπει όλους να τους αποδεχόμαστε, να τους αγαπούμε, να συνεργαζόμαστε. Έλεγε και γράφεται σε ένα από τα βιβλία του Σφακέλους του μαθητού της Τρίτης Λυκείου, σε μια ενότητα που αναφέρεται στα οράματα του κόσμου. Ένα είναι το όραμα της ειρήνης και το όραμα της συνύπαρξης των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν αναφέρεται τι είπε ο Λούθυρος Κινγκ, ότι θα ήθελα τα παιδιά μου, σε όποια χώρα του κόσμου κι αν κατοικούν, να μην κρίνονται από το χρώμα του δέρματος, αλλά να κρίνονται από το χαρακτήρα τους και από τον τρόπο της ζωής τους. Πρέπει να αγγίξουμε τα προβλήματα των Ρωμά και οφείλουμε να τους θυμόμαστε και να επικοινωνούμε μαζί τους συνεχώς και όχι μόνο μία φορά το χρόνο, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο κανάλι 6 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που σήμερα βρίσκομαι στο 8ο Γυμνάσιο. Βέβαια πρέπει να συγχαρώ τα παιδιά, τους καθηγητές για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση και την προετοιμασία που είχαν κάνει. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, χωρίς διακρίσεις, την καταγωγή, τη θρησκεία. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δωρεάν παιδεία και να ενσωματωθούν μέσω παιδείας στην κοινωνία. Βεβαίως, δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο μια μέρα τον Τριστρό και τα προβλήματά του. Πρέπει να τα αγγίξουμε και οι πολίτες που ζουν στον Τριστρό πρέπει να έχουν τα ίδια αγαθά που έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες της Ξάνθης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα και να το δούμε σε ένα γενικό πλαίσιο, ώστε ειδικά τα παιδιά και οι νέοι να μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του Γυμνασίου μετέφερε ένα θετικό μήνυμα, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη μαθητική διαρροή, κάθε χρόνο φοιτούν όλο και περισσότερα παιδιά στις σχολικές μονάδες της περιοχής. Στον οικισμό του Δροσερού κατοικούν αποκλειστικά τσιγκάνοι. Οι μαθητές μας είναι τσιγκάνοι, Ρομ από το Δροσερό, και γι' αυτόν τον λόγο, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας των Ρωμά,
Ρωμά που ήταν χθες, εμείς οργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Πώς βλέπουν τα παιδιά αυτή την εκδήλωση και τι ξέρουν? Με πολύ ενθουσιασμό την είδαν, βοήθησαν πάρα πολύ στη διοργάνωσή της και ξέρουν ότι είναι τσιγκάνοι και ότι χρειάζεται να εργαστούν για να το αναδείξουν αυτό. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μαθητική διαρροή, κάθε χρόνο έρχονται και περισσότερα παιδιά. Φέτος φοιτούν στο Λύκειο για πρώτη φορά 13 παιδιά. Κάθε χρόνο φοιτούσαν ένα, δύο, κανένα. Φέτος για πρώτη φορά γράφτηκαν 13 παιδιά. Στην εκδήλωση παρέστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Ξάνθης Γιώργος Χατζηθεοδόρου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η πολυπολιτισμικότητα που παρουσιάζει η περιοχή μας είναι πλούτος, ενώ υποστήριξε πως η εκπαίδευση απαντά στα προβλήματα των συνδομωτών μας Ρωμά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η εκπαίδευση είναι αυτή η οποία απαντάει στα μεγάλα προβλήματα αυτής της μειονότητας που σήμερα έχουμε μέσα στην πόλη μας. Όπως χαρακτηρίστηκε κιόλας, είναι μια γειτονιά μέσα στην Ξάνθη και έτσι θα πρέπει να τη δούμε. Το αποτέλεσμα λοιπόν όλης αυτής της δουλειάς που έγινε τα τελευταία χρόνια και με τη δημιουργία της γραμματείας των Ρωμά, νομίζω ότι βοηθάει πλέον έτσι ώστε να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρά μας απέναντι στα μεγάλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λύσουμε στο δροσερό. Και υποσχόμαστε ότι οι βασικές υποδομές και η εκπαίδευση είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο μία μέρα επετειακή, θα πρέπει όμως αυτό να γίνει καθημερινή συνείδηση όλων μας. Ο πολιτισμός και η πολυπολιτισμικότητα της περιοχής μας θεωρώ ότι είναι ένας πλούτος, τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά.